Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα κλείσουμε το ιστορικό των γεγονότων και τη σημερινή παρέμβασή μας με την εκπλήρωση μιας ανεκπλήρωτης υποχρέωσης. Το 1972, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΚΝΕ, πριν 50 χρόνια ακριβώς, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ τότε, στην προκήρυξή του για τα 50 χρόνια, προκήρυξε άμυλα ανάμεσα στις οργανώσεις στα παρακάτω ζητήματα. Την στρατολογία νέων μελών και κυρίως νέους εργάτες και αγρότες, το κτίσιμο οργανώσεων της ΚΝΕ και του ΠΑΜ νέων όπου δεν υπήρχαν και τη βελτίωση αυτών που υπάρχουν. Το ιδεολογικό και πολιτικό ανέλημα των μελών και στελεχών της ΚΝΕ. Ένα χρόνο μετά, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ στην τρίτη συνοδό του τον Ιούλιο του 1973 αποφάσισε να δώσει τότε το πρώτο βραβείο στην οργάνωση σπουδάζοντας Αθήνα και της ΚΝΕ από την Ιωσόρα Βιλιάδη. Το πλάνο οργανωτικής ιδεολογικής και πολιτικής δουλειάς που είχε μπει με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΚΝΕ συνέβαλε στην όλη ανάπτυξη της ΚΝΕ, στο δυνάμωμα των οργανώσεών της και το κύρωσε μέσα στην νεολαία. Με την ευκαιρία αυτής η Σύνοδος αποφάσισε να βραβεύσει την οργάνωση σπουδάζοντας της ΚΝΕ με την προκήρυξη της άμυλας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, εξέγερση του Πολυτεχνείου, συλλήψη μετά το Πολυτεχνείο του 1974 και άλλες εξελίξεις, δεν μας επέτρεψαν να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωσή μας. Γίνεται σήμερα. Παρατήρουμε τις μεριστάσεις. Παρατήρουμε συμβολικά από το εξωτερικό αυτού του κόμματος και αυτού του πέντε της αυτοδοτικής με βάρη σε 50 χρία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα μέλη της ΚΝΕ στην οργάνωση σπουδάζουσας Αθήνας, ευχαριστούμε τον σύντροφο για αυτή την τιμή και υποσχόμαστε να φανούμε αντάξιοι της, τιμώντας την πράξη στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, με τους υψηλούς στόχους που θέτουμε για αρνητική ανάπτυξη της ΚΝΕ στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, τιμώντας και τους συντρόφους μας για τις μάχες που έδωσαν στην περίοδο της διαδρομής. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ορμή για νέες κατακτήσεις και επιτεύγματα. Οι φοιτητικές και βουλευτικές εκλογές είναι μπροστά μας. Θα είναι ένας μεγάλος σταθμός για τη σπουδάζουσα. Ζήτω τα 50 χρόνια της κομμουνιστικής νεολαία Ελλάδας.